Στην αλλεργία, παθολογικές καταστάσεις όπως το άσθμα, η ρινίτιδα, η κνίδωση και η αναφυλαξία εκδηλώνονται ως αποτέλεσμα της επερευαισθησίας του οργανισμού σε ουσίες του περιβάλλοντος που ονομάζονται αλλεργιογόνα. Στην Ελλάδα, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας της γύρεως στην ατμόσφαιρα και άλλων αλλεργιογόνων κατά την άνοιξη, οι αλλεργίες είναι ιδιαίτερα συχνές κατά την εαρινή και καλοκαιρινή περίοδο. Τώρα, αλλεργίες, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Τώρα υπάρχουν άτομα τα οποία εμφανίζουν κάθε φορά με τις πρώτες εκθέσεις στην ηλιακή ακτινοβολία ένα εξάνθημα, που λέγεται πολύμορφο εξάνθημα εκφωτός, αυτό είναι το πιο σύνηθες, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί με ρόδινες βλατίδες στο κορμό, να συνοδευτεί αποκνισμό και συνήθως με το πέρασμα του χρόνου και με τη συνεχόμενη έκθεση αυτό πολλές φορές υποχωρεί. Αλλά αυτά τα άτομα που εμφανίζουν συνήθως κάθε χρόνο πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα, να χρησιμοποιούν αντιλιακά. Έχουν βγει και ειδικές σειρές από κάποιες εταιρείες που είναι ακόμα πιο εξειδικευμένα για αυτές τις περιπτώσεις και πρέπει να προσέχουν όσο μπορούν με τον ήλιο. Τώρα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και στα άτομα που χρησιμοποιούν κάποιες, παίρνουν κάποιες φωνοκευτικές αγωγές, οι οποίες αυξάνουν την φωτοευαισθησία στον ήλιο. Για παραδείγματος χάρη, τα άτομα που λαμβάνουν σιτροτινοΐνη για σοβαρή ακμή. Πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα με τον ήλιο, να φορούν επίσης αντιλιακό ή και πολλές άλλες αγωγές, κάποιες αντιβιώσεις, ακόμη και κάποια αντιπαιτητικά φάρμακα. Αυξάνουν την ευαισθησία στον ήλιο, οπότε πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Τώρα, κοιτάξτε, συνήθως το καλοκαίρι, επειδή και εμείς είμαστε πιο εκτεθειμένοι, φοράμε πιο ομάλαφρα ρούχα, αλλά και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά έντομα, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Ειδικά τα μικρά παιδιά να φρονούνται υποθετικά, αλλά και οι μεγαλύτεροι. Κάποιοι άτομα εμφανίζουν μια ιδιαίτερη αντίδραση τσιμπήματα. Δεν αντιδρούμε όλοι το ίδιο. Δηλαδή, μπορεί το ίδιο έντομο να τσιμπήσει εσάς, εμένα και κάποιον τρίτο, εσείς να εμφανίζετε καμία αντίδραση, εγώ να εμφανίσω φυσαλίδες, πολύ έντονο ακνισμό. Κάποιο άτομο μπορεί να προδοτηθεί και ακόμα και κνίδωση και να οδηγηθεί και στο νοσοκομείο να κάνει ακόμη πιο σοβαρή αντίδραση. Οπότε, αναλόγως με την περίπτωση και αναλόγως με το ιστορικό που έχει κάποιος ασθενής, πρέπει να λαμβάνει την κατάλληλη αγωγή και αν χρειαστεί να επισκεφτεί και τον ειδικό γιατρό.